Τώρα, κυρίες και κύριοι, βούλιαξαν από επισκέπτες δημοφιλείς προορισμοί για την πρωτοχρονιά στην Αρναία της Χαλκιδικής. Αυτή την περιοχή επέλεξαν πολλοί Θεσσαλονικείς, με την πληρότητα στα καταλήμματα να αγγίζει το 100%. Γεμάτη από επισκέπτες η όμορφη Αρναία της Χαλκιδικής για την πρωτοχρονιά. Θεσσαλονίκη. Να ψάχνουμε κανένα καφεδάκι και να κάνουμε το ποδαρικό του νέου έτους. Τα Χανιά, από τα Χανιά. Πρωτοχρονιά στην Αρναία. Πρωτοχρονιά, ναι, και Χριστούγεννα στη Θεσσαλονίκη. Ήρθαμε βολτίτσα έτσι να χαλαρώσουμε. Μονοήμερη. Όχι, διήμερη. Ήρεμα και ωραία. Τα παιδιά ακόμα και σήμερα λένε τα κάλαντα. Καργή καλός μας χρόνος. Στα 600 μέτρα υψόμετρο αυτό το γραφικό χωριό με τους φιλόξενους κατοίκους γίνεται πόλος έλξης για τους τουρίστες, όχι μόνο το καλοκαίρι αλλά και το χειμώνα. Έχει πολύ κόσμο, η Αρναία είναι πάντα ένας προορισμός μαγευτικός, μοναδικός. Αθήνα, Θεσσαλονίκη όλοι μαζί ήρθαμε εδώ. Από την Αθηνία έχει φτάσει εδώ πέρα. Ναι. Ήρθαμε να κάνουμε... πάμε για περπάτημα τώρα πάνω στο βουνό. Την Αρναία προτιμούν όχι μόνο Έλληνες αλλά και ξένοι επισκέπτες για τις ομορφιές που προσφέρει ο ορεινός όγκος και η μακεδονίτικη αρχιτεκτονική. Came here for holidays. It is very nice weather and very nice people. You are very nice. I am for first time in Greece. Αρκετοί απολαμβάνουν τη φύση κάνοντας μια βόλτα στο δάσος ή στα πλακόστορτα σοκάκια του χωριού. Θα πάμε για περπάτημα τώρα. Οι επαγγελματίες στα καταστήματα εστίασης δεν προλαβαίνουν να εξυπηρετούν. Σήμερα ξεκινάει καλά η χρονιά. Ο κόσμος έχει διάθεση όσο μπορεί να βγει έξω. Τα ξενοδοχεία έχουν πληρότητα 100% από τους τουρίστες που αναζητούν την ηρεμία για τη χαλάρωση. Η επισκεπτικότητα είναι πάρα πολύ μεγάλη φέτος. Φεύγοντας, πολλοί επιλέγουν να πάρουν παραδοσιακά προϊόντα από την Αρναία, όπως το μπέλι και τη μουντοβίνα, ένα είδος κρασιού που παράγεται μόνο σε αυτή την περιοχή. Στην Αρναία παράγουμε τη μουντοβίνα, που είναι ένα προϊόν με γεωγραφική ένδειξη και είναι απόσταγμα που βγαίνει από το μέλι και από τις κυρίθρες.